Η αλήθεια είναι ότι ναι, μεν ξέρω, θα το συνήθιο, αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ την αγορά. Όπως θα δείτε, είναι η αγορά γεμάτη. Είναι τα μαγαζιά γεμάτα, γιατί πολλές φορές βλέπουμε την αγορά γεμάτη και τα μαγαζιά άδεια. Ο κόσμος το εκμεταλλεύτηκε και καλά έκανε. Και καλά κάνουν και οι μαγαζάδες και κάνουν αυτό, λοιπόν, και κάνουν σωστές ενέργειες. Θέλει. Πάντα επιμένω βέβαια ότι πρέπει να κάνουν έρευνα αγοράς. Γιατί εκτός να είναι πραγματική η έκπτωση. Και γενικά νομίζω ότι ήταν μεγάλη ένεση στην αγορά το σημερινό. Είναι, μιλάμε για εκπτώσεις, για προσφορές, γιατί ακριβώς, γιατί και για τα δύο. Εμείς έχουμε βάλει έκπτωση σε όλα μας τα προϊόντα. Όλα, όλα. Ό,τι και να μπεις να πάρεις θα έχει έκπτωση. Δεν είναι βέβαια μόνο για σήμερα, αλλά λόγω του Black Friday, αλλά είναι σε όλα μας τα προϊόντα. Γιατί έτσι κι αλλιώς προσφορές έχουμε και όλο τον χρόνο σε κάποια πιο παλιότερα κομμάτια, τα οποία τα βάζουμε και 60%, τα οποία όμως είναι έτσι και λίγες προσφορές που έχουμε όλο τον χρόνο. Ναι. Πέρα από αυτά, δηλαδή, ακόμα και στα καινούργια κομμάτια έχουμε βάλει έκπτωση. Ο κόσμος το περίμενε, δηλαδή. Ο κόσμος το περίμενε, ναι. Μας ρωτούσαν ήδη μέρες να το βάλουμε ή όχι. Το ήθελε κιόλας, γιατί παιδιά είναι δύσκολες οι εποχές. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είδα. Και γενικά, όπως είναι, νομίζω και οι καταστηματάρχες θα είναι ευχαριστημένοι. Δηλαδή, βλέπω κίνηση. Είναι και καλό καιρό βέβαια. Φαίνεται ότι ο κόσμος τους αρέσει αυτή η συνήθεια της Μαύρης Παρασκευής, το έχουν υιοθετήσει και έχουν από το πρωί ξεκινήσει τα μαγαζιά. Και αγοράζουν όμως, αυτό είναι το βασικό. Ναι. Δεν είναι μόνο έχουν ότι υπάρχει αυτό κίνηση. Το σκοπό. Το περιμένανε, τι σας λέει ο κόσμος. Από ό,τι φαίνεται το περιμένανε. Από το πρωί. Εσείς το περιμένατε τόση αύξηση της κίνησης. Να σας πω την αλήθεια, και πέρσι είχε δουλέψει. Δηλαδή είχε δείξει ότι ο κόσμος θα το εκμεταλλευτεί. Και πράγματι έτσι έγινε. Στην Black Friday και στοιχείο από ό,τι φαίνεται, έτσι σχεδόν όλα τα καταστήματα βλέπετε. Πλέον όλα τα ξενόφερτα τελικά τα θέλουμε, αλλά έγινε και πολύ μεγάλη διαφήμιση για τη συγκεκριμένη μέρα, θεωρώ. Όλοι οι καταστηματάρχες κάναμε πολύ καλές εκπτώσεις, θεωρώ, γιατί είναι όλα νέες παραλαβές. Τιμήσαμε τον πελάτη μας και έτσι μας τίμησε και εκείνος. Πήγαμε πάρα πολύ καλά σήμερα, από την ώρα που ανοίξαμε είχε πάρα πολύ κόσμο. Εκμεταλλεύτηκε ο κόσμος να πάρει κάτι ποιοτικό και πλέον σε πάρα πολύ καλή τιμή. Το περιμένατε. Οπότε θεωρώ να καθιερώσουμε πλέον το Black Friday. Το περιμένατε, δηλαδή πέρσι. Τόσο καλά δεν το περίμενα, όχι. Πέρσι δεν είχε δείξει τέτοια αποτελέσματα. Φέτος πραγματικά ο κόσμος αυτήν την ώρα που ανοίξαμε το κατάστημα είχε τρομερή δουλειά, είχε πολλή δουλειά. Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ όλο τον κόσμο που μας τίμησε, αλλά και εμείς κάναμε στις νέες παραλαβές, που είναι πολύ βασικό κομμάτι, σε όλα μας τα προϊόντα, είτε σε παπούτσια είτε σε τσάντες, 20% έκπτωση. Και είχαμε και πολλά μονοζεύγαρα περσινά κομμάτια που ήταν στη μισή τιμή. Οπότε ο κόσμος μπορούσε να πάρει κάτι ποιοτικό και σε πολύ χαμηλή τιμή. Πριν από λίγο βγήκα στην αγορά, όντως έχει αρκετό κόσμο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον ψωνίζουν. Εκπτώσεις είδα στις προσφορές, μάλλον είναι για μία μέρα. Κάποιοι βέβαια ξεκίνησαν από χτες μέχρι και αύριο. Ελπίζω να πάει καλά. Τώρα εντάξει, είναι μια ξενόφερτο φρούτο. Τώρα θα δείξει. Πάντως φαίνεται και ότι ο κόσμος φαίνεται, δηλαδή ψωνίζει, ότι από μια έτσι κίνηση, από ένα ρεπορτάζ που κάναμε. Ναι, ψωνίζει, γιατί σας λέω, υπάρχουν αρκετές προσφορές, ειδικά στις αλυσίδες, παιδιά. Ναι. Ο εμπορικός σύλλογος σκοπεύει να το καθιερώσει, ας πούμε, να το κάνει και πιο επίσημα ή με τη βούλα του. Όχι, αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον εμπορικό σύλλογο, παιδιά. Είναι καθαρά στα καταστήματα, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, είναι καθαρά ότι θέλει ο καθένας τη συγκεκριμένη μέρα.